Ευχόμαστε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης πολλά χρόνια έμπρεθμης λειτουργίας, διάσωσης, έρευνας και προβολή του ιστορικού υλικού για την Εθνική Αντίσταση. Το γενέθλιο δώρο μας, μια ιστορία. Ο Μήλος του Παπά υπήρξε μία από τις κορυφαίες αλληλεπιδραβιομηχανίες της χώρας προπολεμικά, επλήγη από το σεισμό και τους βομβαρδισμούς του 1941 και επιτάχθηκε διαδοχικά από τις Ιταλικές και Γερμανικές δυνάμεις κατοχής προκειμένου να παραχθούν άλευρα για τον λιμπαδιασμό των στρατευμάτων. Βρισκόμαστε στη Λάρισα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 1944, όπως μας πληροφορεί ο Λάζαρος Αρσενίου, ιστορικός ερευνητής. Η γερμανική φρουρά έχει αποσύρει όλα τα φυλάκια και στην πόλη έχει απομείνει η οπισθοφυλακή. Το ΕΑΜ, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο για την ομαλή μετάβαση από την κατοχή στην ελευθερία, έχει συμπεριλάβει το κτίριο του Μήλου του Παπά στα κοινοφελή δημόσια κτίρια, τα οποία πρόκειται να περιφρουρηθούν για να αποφευθούν ανατινάξεις. Το απόγευμα της Κυριακής, μια μικρή ομάδα Γερμανών κατευθύνεται προς το Μήλο του Παπά με σκοπό να τον ανατινάξει. Βρίσκουν όμως τη βαριά σιδερένια αυλόπορτα, κλειδαμπαρωμένη, και στο βάθος της αυλής αντιλαμβάνονται κινήσεις ένοπλων ανδρών. Πρόκειται για άνδρες του έφεδρου Ελλάς Αμπελοκήπου και ένοπλους εργαζόμενους. Φοβούμενοι ότι στα χωράφια γύρω από το Μήλο του Παπά θα βρίσκονται ένοπλοι αντάρτες, έφυγαν άπραγοι και έτσι διασώθηκε το κτίριο του Μήλου. Σε λίγες ώρες ήχησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες της απελευθέρωσης της Λάρισας τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 1944. Ευχόμαστε το μήνυμα της απελευθέρωσης να είναι ένα ηχηρό ράπισμα κατά της ιδεολειψίας και του σκοταδισμού και μια αφετηρία για γόνιμες συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ των μουσείων της πόλης.